Φέτος συμπληρώνονται 110 χρόνια από την καθιέρωση της 8ης Μάρτη ως Παγκόσμιας Μέρας της Γυναίκας με απόφαση της Δεύτερης Διεθνούς Συνδιάσκεψης Σοσιαλιστριών Γυναικών. Για το ΚΚΕ αυτή η μέρα δεν είναι επαιτειακή. Είναι ενταγμένη στον καθημερινό αγώνα που δίνουμε για την ισοτιμία και τη χειραφέτηση της γυναίκας στη σύγχρονη εποχή. Το ΚΚΕ σήμερα δυναμώνουμε τις προσπάθειες για να μην συμφιλειωθεί η εργαζόμενη και άνεργη γυναίκα με τις κατεπίφαση ίσες ευκαιρίες και την ισότητα στην εργασιακή ζούγκλα, στο ωράριο και στη ζωή λάστιχο. Αλήθεια, ποιες είναι οι αιτίες που η σύγχρονη γυναίκα βιώνει παλιές και νέες διακρίσεις στην εργασία, στην κοινωνική ζωή, παρόλο που η σύγχρονη επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη δίνει τη δυνατότητα εργασίας σε όλους και όλες με λιγότερες ώρες δουλειάς και αυξήσεις στους μισθούς με μέτρα προστασίας της μητρότητας? Οι αιτίες βρίσκονται στο ίδιο σύστημα που προβάλλεται ως μονόδρομο. Τη σύγχρονη εκμεταλλευτική κοινωνία, όπου τα πάντα υποτάσσονται στο κέρδος των επιχειρηματικών κολοσσών, στο ανελαίητο καπιταλιστικό ανταγωνισμό. Είναι δυνατόν να μιλά κανείς για μέτρα στοιχειώδους στήριξης και προστασίας της μητρότητας, χωρίς να συγκρουστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ευέλικτες εργασιακές σχέσεις που αυτή προωθεί? Όταν όλες διαχρονικά οι κυβερνήσεις εχθρεύονται το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά, προβάλλουν ως κανονικότητα τη μερική και προσωρινή απασχόληση, τη συμβάση ενός μήνα ή μιας μέρας ακόμα, πόσο αλήθεια προστατεύεται η μητρότητα? Γι' αυτό είναι η υποκριτική ευαισθησία όλων των αστικών κυβερνήσεων και κομμάτων που έχουν βάλει τη σφραγίδα τους σε αντιλαϊκά, αντεργατικά μέτρα σε βάρος της εργατικής λαϊκής πλειοψηφίας των γυναικών. Είναι πρόκληση πολιτικές δυνάμεις που διαχειρίστηκαν το σύστημα σε βάρος των γυναικών, της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων να πρωτοστατούν στην αναζωογόνηση του φεμινιστικού κινήματος. Η όποια προσπάθειά τους στοχεύει στον εγκλωβισμό της αγανάκτησης των γυναικών σε ανώδυνα για την εκμεταλλευτική κοινωνία κανάλια. Να βλέπουν ως αιτία τη χαμηλή συμμετοχή των γυναικών στα λεγόμενα κέντρα λήψης αποφάσεων, εννοώντας τα κυβερνητικά και θεσμικά όργανα και διοικήσεις επιχειρήσεων, λες και βελτιώθηκε η ζωή τους από την ανάδειξη των γυναικών σε υπουργικές θέσεις. Άραγε δεν ήταν όλες οι κυβερνήσεις δίθεν αριστερές ή νεοφιλελεύθερες που διατήρησαν όλο το αντεργατικό οπλοστάσιο που γενικεύει τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις και στερεί από τις γυναίκες μια σειρά άδειες και επιδόματα? Που διατήρησαν διαχρονικά, για παράδειγμα, το απαράδεκτο άρθρο σε νόμο του 51 που εξαιρεί από την άδεια και το επίδομα μητρότητας όσες γυναίκες έχουν κάτω από 200 ένσημα την τελευταία διετία? Σήμερα χιλιάδες γυναίκες εργατοϋπάλληλοι δουλεύουν χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας και μισθούς πείνας με τη σφραγίδα της πολιτικής όλων των κυβερνήσεων, ενώ η κατάργηση της κυριακάτικης αργίας τσακίζει τις ζωές των εμποροϋπαλλήλων αλλά και των αυτοαπασχολούμενων γυναικών που σέρνονται στα εξαντλητικά ωράρια για να τα βγάλουν πέρα. Τις βαραίνουν ακόμα οι πετσοκομμένες δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για κοινωνικές υπηρεσίες και υποδομές για την υγεία, πρόνοια, που μετατρέπουν σε πανάκριβο εμπόρευμα τις αναγκαίες ιατρικές, διαγνωστικές, προληπτικές εξετάσεις, τον προγεννητικό έλεγχο, τη διαδικασία της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Αλλά και οι ελλείψεις κρατικών μέτρων πρόληψης και προστασίας των γυναικών από την πολύμορφη βία πολλαπλασιάζουν τα εμπόδια που συναντά στην προσπάθεια να σταθεί μια γυναίκα στα πόδια της. Άραγε οι πολιτικοί που υπερασπίζονται όλες οι αστικές πολιτικές δυνάμεις δεν εμπλέκει τη χώρα μας στους επικίνδυνους σχεδιασμούς ή πανάτο Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετατρέποντάς την σε μαγνήτη επιθέσεων και σε ορμητήριο υπεραλιστικών επιθέσεων σε βάρος άλλων λαών? Δεν είναι η ίδια πολιτική που ευθύνεται για τη μετατροπή της χώρας μας σε μια απέραντη φυλακή για χιλιάδες πρόσφυγες, γυναίκες με τα παιδιά στην αγκαλιά, που άφησαν την κόλαση του υπεραλιστικού πολέμου για να βρεθούν στα κέντρα κολαστήρια στα νησιά του Αιγαίου ή της υπηρετικής Ελλάδας και να εγκλωβίζονται στα σύνορα έρμεα των διακινητών αλλά και των επιδιώξεων των κυβερνήσεων όπως και της τουρκικής? Το ΚΚΕ καλεί τις γυναίκες να αξιοποιήσουν στις σύγχρονες συνθήκες την κοινωνική και πολιτική πείρα που έχει συγκεντρωθεί. Η ραγδαία ανάπτυξη της επιστήμης, της τεχνολογίας, της αυτοματοποίησης γεννά νέα αδιέξοδα, αλλά προβάλλει και νέες δυνατότητες για την κοινωνική θέση της γυναίκας.
Αυτές οι δυνατότητες μπορούν να καρπίσουν αν απαλλαγεί η ανθρωπότητα από το βραχνά του καπιταλιστικού κέρδους, της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης και καταπίεσης. Η συμμετοχή των γυναικών σήμερα για την ανασύνταξη του κινήματος στην πάλη για την κοινωνική συμμαχία μπορεί να δώσει οξυγόνο αγωνιστικής αισιοδοξίας στην εργατική λαϊκή πάλη. Για να διαμορφώνονται ρογμές στο τείχος που ορθώνει η σύγχρονη καπιταλιστική κοινωνία απέναντι στους λαούς, γυναίκες και άντρες. Γι' αυτό καλούμε τις γυναίκες να δυναμώσουν τη λαϊκή πάλη, επιλέγοντας την αγωνιστική στάση ζωής και τη διεκδίκηση για όλα όσα τους ανήκουν και τους στερούν κυβερνήσεις και συμμαχίες κρατών όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να αναζωογονήσουν με τη συμμετοχή τους την πάλη για την απεμπλοκή της χώρας μας και των γειτονικών χωρών από τους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς, απομονώνοντας το εθνικιστικό ρατσιστικό δηλητήριο απέναντι στους χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες, γυναίκες, άνδρες και παιδιά. Αυτός είναι και ο καλύτερος τρόπος για να τιμάμε τις γυναίκες που με τον αγώνα και την πάλη τους έσπρωξαν προς τα μπρο τους τον τροχό της ιστορίας.